Ναστευτικό, τέταρτον οικονομία. Ακούστε, το μεγάλο πρόβλημα εγώ που θεωρώ είναι τα ελληνοτουρκικά, ότι ετοιμάζεται ο Μητσοτάκης να δώσει τη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Δηλαδή ο Τσίπρας παρεχώρησε τη Μακεδονία, ο Μητσοτάκης ετοιμάζεται να δώσει το Αιγαίο στους Τούρκους. Και οι Τούρκοι και ο Τραμπ και όλοι αυτοί το πάνε βρέστε τα. Δηλαδή καθίστε σε ένα τραπέζι, θύτες και θύματα και μοιράστε τα υπάρχοντά σας εσείς οι Έλληνες. Τι εννοείται να δώσει το Αιγαίο τώρα, βαριά κουβέντα. Αυτό θα δώσει ο Μητσοτάκης. Τι θα πει θα δώσει το Αιγαίο, πάρε Τούρκε το Αιγαίο θα πει. Το Μητσοτάκη δεν τον έφεραν τυχαία στην Ελλάδα. Τον έφεραν για να μοιράσει το Αιγαίο. Ο πατέρας του Μητσοτάκη είχε πει να δώσουμε τη Μακεδονία και σε 10 χρόνια να την ξεχάσουμε ότι δώσαμε. Ο πατέρας του Μητσοτάκη. Θεωρείτε δηλαδή ότι η κατάσταση με την Τουρκία είναι όχι απλά μία αναστρέψιμη αλλά προδιαγεγραμμένη? Προδιαγεγραμμένη γιατί υπάρχουν προδότες στο πιδάλιο της Ελλάδος. Ο βαριές κουβέντες. Βαριές η άποψή μου είναι. Ας την λάβει υπόψη ο κόσμος. Υπάρχει κάποιος από το πολιτικό προσκήνιο... Η άποψη του Βασίλη Λεβέντη. Όπως σας είπα ότι μου ελέγχθη όταν είπα γιατί η Αμερική δεν εμπόδισε την απόβαση των Τούρκων στην Κύπρο και μου ελέγχθη γιατί η απόβαση έγινε κατ' εφαρμογή νόμιμης συμφωνίας Ζηρής και Λονδίνου από τους Τούρκους. Θεωρείτε... Αυτό τι λέει? Αυτό λέει ότι ανάλογα με τη συγκυρία και τα τεράστια συμφέροντα καλό είναι να κάνουμε σωστά τα μαθήματά μας εμείς και να είμαστε έτοιμοι για όλα. Θέλετε να γίνονται μαθήματα? Για συγγνώμη, ο Καραμαλής ο Γέρος λοιπόν υπογράφει με τον Αβέροφ τη συμφωνία Ζηρής και Λονδίνου. Πάει Κύπρος. Ο Μητσοτάκης ο Γέρος λέει να δώσουμε το Μακεδονία και σε 10 χρόνια να το ξεχάσουμε. Πάει η Μακεδονία. Τώρα ο Μητσοτάκης θα μας πάει σε συνεκμετάλλευση ο Κυριάκος στο Αιγαίο. Αυτό εννοείται ότι θα το δώσει. Πάει το Αιγαίο. Οι Τούρκοι θέλουν και τους μουφτίδες να τους εκλέγουν οι μουσουλμάνοι. Καλά, θα το δούμε αυτό στο τέλος. Πείτε μου. Δούμε στο τέλος, αλλά το βάζουν απέναντι στη Χάλκη. Λένε για να πάρετε τη Χάλκη, αφήστε να εκλέγουμε εμείς τους μουφτίδες. Οι Τούρκοι πάνε ύπουλα. Ένα-ένα χάνονται τα οχυρά. Ένα-ένα χάνονται τα οχυρά, κύριε Κοπίδη, όπως σας τα λέω. Δηλαδή, κινδυνεύει ακόμα και η ισορροπία στη Θράκη, λέτε? Βεβαίως κινδυνεύει. Με ποια μορφή? Οι Τούρκοι πάνε μεθοδικά. Οι Τούρκοι έχουν σχέδιο, έχουν προοπτική. Δεν πάνε έτσι τυφλά και ό,τι γίνει. Πάνε με βάση σχέδιο. Σου λέει θέλετε τη Χάλκη, δώσε μας τη Θράκη. Κύριε Λεβέντη, ξεκάθαρη ερώτηση. Μέχρι πού θέλει να το πάει η Τουρκία, τι εκτιμάτε? Η Τουρκία θέλει το μισό Αιγαίο, το μισό Αιγαίο και υποφθαλμιά τη Θράκη και ένα ή δύο νησιά. Εδαφικά ή επιρροή? Ναι, εδαφικά. Εδαφικά. Εκτός από τους συντρογονάνθρακες, υποφθαλμιά και εδάφη. Είναι το σχέδιο του νεοοθωμανισμού. Και θεωρείτε ότι σε αυτό οι Έλληνες, η Ελλάδα έχει αντιστάσεις? Όχι. Όχι. Οι Έλληνες δεν έχουμε, ούτε συμμάχους έχουμε κανέναν. Οι σύμμαχοι είναι όλοι αναξιόπιστοι. Και οι Γάλλοι που λένε ότι θα μας δώσουν φρεγάτες και τέτοια, όλα αυτά είναι κολοκύθια. Ούτε συμμάχους έχουμε και ούτε πολιτικούς τίμιους έχουμε. Δεν υπάρχει τίμιος πολιτικός σε αυτόν τον τόπο. Οι πολιτικοί στην Ελλάδα για να κάτσουν μια τετραετία δίνουν και το βρακί τους. Πάλι καλά που δεν είπατε κάτι άλλο. Ναι, αυτό το εννοούσα.